Ναι, καλά υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που είναι εμφανής και όχι μόνο δημοσκοπικά αλλά και στην πράξη και μέσα στο κίνημα η συμπόρευση πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα εργαζομένων με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που προέρχονται ο ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, το 2019 ή και παλιότερα είναι μια τάση αυτή και αν μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα πολιτικό κυριοσχολιασμό γιατί εντάξει έχουμε αυτές τις μέρες άλλο ένα επεισόδιο στο ΣΥΡΙΑΛ Ενό κατήφορου, λέμε εμεί, και κυρίω ενό πολιτικού εκφυλισμού του συγκεκριμένου κόμματο που αφορά κυρίω τα πολιτικά του προτάγματα, το τι έθεσε από την κυβέρνηση και μετά που κυβέρνησε στον λαό. Δηλαδή, γκρεμίστηκαν πάρα πολλέ αυταπάτε, οι οποίε προ, προ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκαν. Και που έχει φτάσει σήμερα, και γι' αυτό υπάρχουν και αυτέ οι τάσει, επί τη ουσία μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Να είναι μια συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των νομοσχεδίων ε, τη Νέα Δημοκρατία να στηρίζεται από αυτά τα κόμματα, να δίνουν ε, έτσι και προοδευτικά το προοδευτικό προφίλ του Μητσοτάκη, να το φιλοτεχνούν ε, οι συγκεκριμένε πολιτικέ δυνάμει που, άμα φτάσουμε και στο επίπεδο των ευρωεκλογών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι γίνεται μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτά τα ποσοστά φτάνουν 80-90% συμφωνία ε, αυτών των κομμάτων. Αυτό που απασχολεί νομίζουμε περισσότερο τον κόσμο, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει τώρα αυτή η συζήτηση, εντάξει είναι μια επικαιρότητα ε, περί των προσώπων και ίντριγκες πρόσωπα, χρησμοί σοφών, όπως η παρέμβαση του ε, κύριου Τσίπρα. Το θέμα είναι, το ερώτημα που έχει πολλοί κόσμο, αν υπάρχει αντιπολίτευση, πώ γίνεται, τι θα γίνει. Το με απέναντι την... στο Μητσοτάκι, ποιο δεν είχε δικό σα εκπρόσωπο για αυτή εκδήλωση, αλλά ναι. μπορεί και να σα αφορά και εσά. Γιατί, γιατί, για να σα πω την αλήθεια, ναι. κάνετε κριτική και την καταλαβαίνω. Ούτε το Πασόκ του κ. Χρυσόγωνου, ούτε το Κουκουέ είναι αυτή τη στιγμή ελαττήριο στι δημοσκοπήσει. Ναι. Και τα δύο κόμματα έχετε ανέβει, αλλά δεν Φέρετε... φαίνεται ότι έχουν βρει. Και... Συμφωνάμε από μια διαφορετική αφιτηρία στο θέμα τη ανάγνωση τι εννοούμε αντιπολίτευση θα κάνουμε πολύ μεγάλη χάρη και στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, αλλά και γενικότερα σε μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται, να περιμένουμε τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια πότε θα ξαναγίνουν οι εκλογέ για να βλέπουμε τον άνθρωπο και τον εργαζόμενο ως ψηφοφόρο και να του λέμε τι θα ψηφίσει, τι θα κάνει κτλ. Το θέμα είναι πολιτικότατο και υπάρχει αντιπολίτευση, αντιπολίτευση που γίνεται στου δρόμου. Και ζυμώσει και συζήτηση και διαπάλλη και αντιπαράθεση. Δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο που δεν μπορούμε τώρα αυτό να το, κρύβουμε. Κάποιοι δεν θα θέλαν να γίνονται αυτοί οι αγώνε. Ακόμα και αυτοί που χτυπάνε στην πλάτη του αγρότε, του φοιτητέ κτλ. Είναι όμω μια περίοδο που δυναμώνουν οι εργατικοί λαϊκοί αγώνε. Αυτό είναι ένα καλό νέο για τον κόσμο, είναι ένα καλό νέο για τον ελληνικό λαό και θα πρέπει να δυναμώσουν και άλλο. Μπροστά μα έχουμε απεργία στι 28 του Φλεβάρι. Mm -hmm. Στα πολύ μεγάλα προβλήματα, δεν είναι μόνο ένας χρόνος των τεμπών που είναι συγκλονιστική η εξέλιξη ε, αυτή, οι οικογένειε, τα θύματα, να αποδοθούν οι ευθύνε, να αποδείξουμε στην πράξη. Εμεί δώσαμε όρκο εκείνες τι μέρε ότι δεν θα αφήσουμε αυτό το έγκλημα να ξεχαστεί. Αλλά είναι και πολύ μεγάλα αυτά τα λαϊκά προβλήματα. Ακρίβεια, μισθή. Ε, ο, να, ενεργειακό κλπ. Έχετε... Οπότε πάνω σε αυτά αντιπολίτευση υπάρχει, γίνεται στου δρόμου και εκεί να, πρέπει να, να συζητηθούν οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από το τι είχαν Ωραία. ψηφίσει. Οι δημοσκοπήσει σα δίνουν ένα ποσοστό κοντά στο 8% ανεβασμένο. Και παραπάνω. Και παραπάνω, και και παραπάνω κάποιος, ναι. Το δέχεστε, φαντάζομαι αυτό το ποσοστό έτσι, δεν είναι. Το καταλαβαίνουμε από τον κόσμο. Την ίδια ώρα, επειδή είπατε για τι κινητοποιήσει και του εργαζόμενου, η τελευταία δημοσκόπηση δίνει στη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 37%. Ναι. Έχει απόλυε. Γενικά. Μισό λεπτό. Πριν από κανένα δύο-τρει μήνε είχε 33. Και τώρα είναι στο 37. Έχει απόλυε από το αποτέλεσμα των εκλογών. το 41, ναι. λέτε. Ναι, αλλά αν δεχόμαστε τι δημοσκοπήσεις και τι δυσκολίε που υφίσταται η Νέα Δημοκρατία ναι. με πολλαπλά νομοσχέδια που φέρνει και πολλαπλές κινητοποίησει που δεχόμαστε, mm. το ότι ανεβαίνει κάτι σημαίνει. Ε, δεν νομίζουμε ότι αυτή η εκτίμηση. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε δημοσκοπική τάση. Αλλά να, να κάνουμε εδώ πιο πολιτική συζήτηση. <Κι> ναι, αλλά εγώ, δεν γίνεται. Τα παίρνουμε υπόψη ναι, ναι, αυτά. Σκοφίσεις λοιπόν, σκοφίσεις λοιπόν, με, σε, φαίνεται, με ποια έννοια. Αλλά Πάμε να ολοκληρώσουμε, κ. Σαματζέρη, για να δούμε το νομοσχέδιο για την παιδεία τώρα. Ένα Έγινε ένα συλλαλητήριο των αγροτών. Στο οποίο είναι, ξέρω εγώ, α μιλήσουν και όσοι είναι παλιότεροι. Από τα μεγαλύτερα τέτοια συλλαλητήρια, τόσοι αγρότε που κατέβηκαν, που είχαν και τη δύναμη των ετοιμάτων και του δίκαιου του, είχαν τη δύναμη τη ενότητα που ενώθηκαν όλα τα μπλόκα και είχαν πολύ μεγάλη δύναμη που είναι απέναντι στην κυβέρνηση. Και είναι στριμωγμένη η κυβέρνηση σε αυτά τα μέτωπα που λέτε, ε, την αλληλεγγύη του κόσμου Μα, και του λαού λοιπόν, τη Αθήνα. Δώσω... Αυτά, οι φοιτητέ και πάρα πολλά ακόμα ε, είναι δείγμα πολιτικών έτσι, συζητήσεων, διεργασία που γίνεται. Που βεβαίω, λοιπόν, αν συζητάμε στην επειδή, πράξη, πρέπει να δυναμώσουμε. Επειδή θέλω να ακούσω Α, να και του τέσσερι σα. Καλά, φτάνουμε τώρα δύο μήνε συζήτηση για το θέμα των πανεπιστημίων και παραπάνω. Και όντω, και πολλά χρόνια έχει συζητηθεί, έχει ξανανοίξει, έχουν ξαναγίνει. Πολύ μεγάλε κινητοποιήσει, με πολύ χαρακτηριστικέ το 2006-2007. Και φτάνουμε σήμερα και από τη σημερινή κουβέντα η κυβέρνηση δεν έχει ούτε ένα, δεν έχει αρθρώσει ούτε ένα ακαδημαϊκό κριτήριο. Γιατί γίνεται αυτό? Ακαδημαϊκό, όχι οικονομικό. Όχι γίνεται παντού. Άρα είναι νομοτέλεια, γίνεται εδώ, γίνεται εκεί, γίνεται στη Βόρεια Κορέα. Ε, Πού σπουδάζει το παιδί τώρα, πώς δίνει. Αξιοποιεί, και τώρα σοβαρά μιλάμε, αξιοποιούμε το ότι έχουν μπει με στα μεταπτυχιακά. Αξιοποιούμε ότι μπαίνουν δίδακτρα στα προπτυχιακά, αξιοποιούμε ότι δεν υπάρχουν εφητητικέ αιστείε. Και όντω οι φοιτητέ παλεύουν όχι απλά για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, για πραγματικά δωρεάν σπουδέ στο σημερινό πανεπιστήμιο. Και στη σημερινή κατάσταση, που για να σπουδάσει ένα νέο άνθρωπο, ματώνει η οικογένειά του στο σχολείο, όσο είναι, σε αυτό το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί με, το, με τα φροντιστήρια κτλ., για να πάει να περάσει κάπου χωρί αιστείε. Χρόνια Έπα τώρα, εγκαταλειμμένε κλπ. Σε όσου το ρωτάω, το ρωτά, δεν έχω πάρει ποτέ απάντηση. Προφανώ δεν σα ενοχλεί το ότι ένα παιδί πάει και σπουδάσει στην Ιταλία, έτσι δεν είναι, ε, στην Γαλλία, Στη Γαλλία, Βουλ, στη, στη Βουλγαρία. Δεν μιλάμε για τη δυνατότητα ενό παιδιού Ισόλεπτο. να πάει να σπουδάσει εκτό. Πολύ ε, γρήγορα το ερώτημα Καταργούμε, Καταργούμε. Υπάρχουν όλα αυτά τα παιδιά, δεν υπάρχουν. Έρχονται και τα πτυχία του είναι πλήρω αναγνωρισμένα με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Ωραία, διαρκώς. σε εξέλιξη. Έτσι. Ήρχε εδώ ατάπ, δικατσά, γιατί, λοιπόν, υπάρχει αναγνώριση. Γιατί αυτό δεν σα ναι. σας ενοχλεί, αλλά Ωραία. το παιδί αντί να πάει Όλη στην απλό. Ιταλία θα μείνει εδώ. Πολύ απλό Πάμε τώρα στην απάντηση. Πολύ απλό ένα να... ερώτημα ναι. οικονομικού πάλι περιεχομένου. Ναι. Και όχι ακαδημαϊκού μο... βελτίωση τη της μόρφωσης, ναι. του περιεχομένου της μόρφωσης και της επιστήμης από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια που χρυσοπληρώνει ο λαός. Καταργείται με τον νόμο, λοιπόν, γίνεται άνισος ο τρόπος εισαγωγής. Εδώ. Μας ένα το παιδί άλλο... το οποίο έχει οικονομική δυνατότητα. ένα βάζεις. παιδί το οποίο. Στο Πανεπιστήμιο έχει... τη Ιταλία δεν για... θα έχει για καν. Κοιτάξτε ε, ε... να δείτε, πριν, πριν από δύο χρόνια μπήκε η ελάχιστη βάση εισαγωγή. Σωστά. Σωστά. <σο> <σο> και τα αυτιά μα, έτσι όλοι το θυμόμαστε, πώ γίνεται ένα άνθρωπο να γίνεται γιατρό Μένια, πώ γίνεται ένα άνθρωπος άνθρωπο <σο> να γίνεται δικηγόρο Μένια και πάει λέγοντα. Στα δημόσια. Το συμπέρασμα σήμερα που ένα που μπορεί να έχει 20.000 ευρώ και με 9 μπορεί να γίνει γιατρό. Που έχει 50.000 ευρώ, μπορεί. Αυτό ίσχυε και πριν ναι. με την εμπορευματοποίηση τη παιδεία. Δεν είναι ψέματα. Ναι, Πώ λοιπόν, δεν μα ενοχλούσε ότι παλεύουμε για δημόσιο ότι θα δωρεάν Πανεπιστήμιο αυτό είναι δεκαετίε. Και υπάρχουν μεγάλοι αγώνε που έχουν διαμορφωθεί. Εγώ δεν άκουσα λοιπόν, να λέτε να μην πάνε τα παιδιά στιγμία... στο εξωτερικό ή να μην αναγνωρίζουν τα παιδιά. το εξωτερικό. Άσε τον κύριο Μπατκέλο να ολοκληρώσει. Γιατί είμαστε στο τέλο τη εικοπή. Θυμηθείτε, άσε τον κύριο Μπατκέλο να ολοκληρώσει. το προηγούμενο μέτρο. Και το τωρινό τι θέλει να κάνει, πελατεία. Πελατεία για του μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου που θέλουν να επενδύσουν στην παιδεία. Αναβάθμιση σπουδών, λέτε. Στην υγεία, τα ίδια. Δεν λέγαμε πάλι όταν έγινε πελατεία το δικαίωμα να γιατροπορεύεσαι σε συνθήκε που την έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικό λαό και την υγεία. Και είναι τα δημόσια νοσοκομεία σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Για να μην τα πολυλογούμε, δύο μήνε που είναι αυτή η συζήτηση η κυβέρνηση υποτίθεται θα το έφερνε μέχρι τέλο Γενάρη, θα είχε ψηφιστεί. Υπάρχουν μεγάλε αντιστάσει, υπάρχουν μαζικέ γενικέ συνελεύσει. Και το πιο ελπιδοφόρο για τον κόσμο, νέα παιδιά να συζητάνε, να αποφασίζουν να αγωνίζονται και να οργανώνονται η κυβέρνηση έχει πρόβλημα από αυτέ τι κινητοποιήσει, είναι στριμωγμένη και αν έχει την πλειοψηφία μέσα στη Βουλή, και η πλειοψηφία δεν είναι μόνο οι 150 συν βουλευτέ που τελικά θα το ψηφίσουν. Ε. Δυστυχώ, αυτή η πλειοψηφία χτίζεται πολιτικά και με τον τρόπο που γίνεται η αντιπαράθεση από τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, αν το θέμα σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα εμπορευματοποίηση παιδεία είναι, πόσο έγινε η διαβούλευση. Βεβαίω, να γίνει και περισσότερο. Αλλά δεν είναι αυτό στην ουσία. Ή ότι άμα ήταν αναθεωρητική η οτι αμα ηταν αναθεωρητικη βουλη θα το ψηφίζαμε. Μου θυμίζει τη συζήτηση για την επιστολική ψήφο που τώρα δεν είναι έτσι, αλλά άμα είναι αργότερα θα το ψηφίσουμε. Λοιπόν, γιατί υπάρχει ουσιαστική πολιτική συμφωνία σε κατευθύνσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν σε αυτέ. Άρα ο αγώνα των φοιτητών κύριε Πατια, στις κατευθύνσεις, στις, συμφωνούμε, στι κατευθύνσει. Δεν συμφωνούμε. Στη Λισαβόνα συμφωνείτε. Δεν συμφωνούμε. Στην Πολόνια στην, συμφωνείτε. Δεν συμφωνούμε στην κατάργηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Ό,τι θέλετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτά τα ζητήματα. Αλλά μην τα λέτε γενικά. Εδώ δεν είμαστε σε εμπορευματοποίηση. Δεν είμαστε σε Δεν είμαστε σε Είναι θέμα πολιτική αντιπαράθεση. Πολύ ωραία. Έχουμε πολύ καλά κάνουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Πριν το καταληκτικό σας σχόλιο, είπατε κάτι πολύ, το σχόλιο, είπατε κάτι πολύ συγκεκριμένο κάτι το πρέπει, και αυτό. πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, απέναντι λοιπόν έτσι, στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας πούμε, που είναι τόσο έτσι για να και πείτε. καλά το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εμεί συμφωνούμε ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση και έχουμε εκτίμηση ότι κάθε κυβέρνηση είναι χειρότερη δυστυχώ από την προηγούμενη, γιατί έτσι πάει ένα σύστημα προ το χειρότερο για τα εργατικά λαϊκά στρώματα και συμφέροντα. Λοιπόν, είπατε ότι έχει ανάγκη ο κόσμο έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ο κόσμο έχει ανάγκη από να δυναμώσει τον αγώνα του, έχει ανάγκη από, να, να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Και αφήστε του αγώνε τώρα που του χαϊδεύετε τα αυτιά. Εγώ είδα μια ανακοίνωση. Χαϊδεύετε, θέλω να πω. Ε, ή στηρίζετε. Λοιπόν, είδα μια ανακοίνωση τη Πολιτική Γραμματεία πριν από μερικέ μέρε του ΣΥΡΙΖΑ που λέει Επιτέλου πάει το σιωπητήριο τη πανδημία. Και λέμε καλά, τόσα χρόνια, τόσα χρόνια. Οι γιατροί κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή. Η Κόσκο, η Λάρκο, τα Τέμπη οι φοιτητέ απέναντι στην πανεπιστημιακή αστυνομία, ε, λοιπόν, για να μιλάμε καθαρά, δεν θέλετε τον κόσμο που να αγωνίζετε, λοιπόν, για να νομίζουν ότι σα έχουν ανάγκη. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να με τον περιμένει από σωτήρες χρειάζεται να οργανώνεται Ακριβώς. να μην βάζει οι αποκλειστικοί δεν είστε έτσι μπράβο έχουμε, και ούτε μόνο τα ταξικά σωματεία του ΠΑΜΕ είναι και το, αυτά που και το, κρατούν κανονικά και να άλλα εννοείται ότι υπάρχουν αυτό πρέπει να σε κατεύθυνση σύγκρουσης όμως που μην μην αγών. Μην αγών. Αγών.